Κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε από εσάς να μας πείτε τι έγινε σε αυτό το κλαμπ τώρα, αν θα συνεχίσει να λειτουργεί, πώς ξέφυγε το πράγμα, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κλαμπ και πόσα είδε και πώς μπορείτε να παρέμβετε. Εμείς παρεμβαίνουμε, κύριε Παυλόπουλε, πρώτα απ' όλα προληπτικά. Δηλαδή, τα κλιμάκια που έχουμε, οι δυνάμεις που έχουμε, που είναι πεπερασμένες και περιορισμένες, επισκέπτονται όλα τα καταστήματα και ελέγχουν αν υπάρχουν οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και γενικά αν τηρούνται οι κανόνες που έχει θέσει η πολιτεία για την πρόληψη κατά του κορονοϊού. Δεν έχουμε τη δυνατότητα όμως να έχουμε ένα κλιμάκιο όλη τη μέρα, κάθε μέρα, σε κάθε ένα κατάστημα. Αυτό είναι φύση αδύνατον. Έχουν μία ευθύνη και οι επιχειρήσεις, ναι, οι οποίες αναγνωρίζουμε ότι όντως έχουν ταλαιπωρηθεί, αλλά έχουν και εκείνοι μία ευθύνη στο να μπορέσουν να διαχειριστούν τον κόσμο που βάζουν μέσα στο κατάστημα. Επειδή έχουμε, ξέρετε, από την αρχή που άνοιξαν τα καταστήματα τώρα, που δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργήσουν από την κυβέρνηση, είμαστε από πάνω και ελέγχουμε και η κατάσταση πραγματικά είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τη συγκεκριμένη βραδιά όμως, δυστυχώς, το κατάστημα έχασε τον έλεγχο, ξέφυγε, ναι, και είχαμε τη συγκεκριμένη βραδιά υπερμετάδοση κορονοϊού. Ήταν νέα παιδιά από τα σχολεία της πόλης μας που κατέβηκαν για να διασκεδάσουν, για να γιορτάσουν και την αποφύτησή τους από τα λύκεια, ας πούμε. Ναι. Και υπολογίζουμε ότι περίπου 100 παιδιά, κυρίως παιδιά και κάποιοι ενήλικες, μπορεί και παραπάνω από 100, κολλήσαν εκείνο το βράδυ. Δεν μπορεί ο Δήμος και κανείς άλλος να κλείσει το κατάστημα. Η νομοθεσία που υπάρχει σήμερα, ναι, δεν το επιτρέπει. Η καινούργια να το ελέγξετε που... μπορείτε. Γιατί η πολιτεία ζητάει να αναλάβετε ρόλο. Θα μας πει και ο κ. Καλιακμάνης αν μπορεί να το ελέγξει όλο αυτό. Αν υπαρχούν οι δυνάμεις του. Να το ελέγξετε μπορείτε ή όλο αυτό είναι μια συζήτηση και δι' περιεχομένου. Λοιπόν, όταν λέμε να το ελέγξουμε, πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε. Να έχουμε εκεί ένα στρατό ανθρώπων και να καθίζει κάτω όποιον σηκώνεται να χορέψει. Ή να βάζει τάξεις στα τραπέζια και να τους βάζει όλους να επιστρέφουν πίσω στο τραπέζι τους, να μην μετακινούνται. Αυτό είναι κάτι, όχι δεν μπορεί να το κάνει ένας Δήμος, όχι δεν μπορεί να το κάνει το κράτος. Είναι ασύλληπτο, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό, έναν ελεγκτή δίπλα από κάθε πολίτη. Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία μας, πρέπει ο καθένας μας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Εμείς, κύριε Παυλόπουλε, το κάνουμε το παραπάνω ως Δήμος. Ξέρετε τι κάνουμε. Mm-hmm. Ψάχνουμε στα social media να δούμε τι τυχόν πάει να οργανωθεί για να προλάβουμε προληπτικά και να τους φρενάρουμε. Και ποιον ενημερώνετε, Δήμαρχε, ενημερώνετε κάποιον. Τι κάνετε προληπτικά δηλαδή. Πρώτα απ' όλα ελέγχουμε εάν υπάρχει ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων, ναι, και οι αποστάσεις. Πρώτον. Δεύτερον, ελέγχουμε τι πάνε να διοργανώσουν τα καταστήματα. Όταν εντοπίζουμε ότι πάει να γίνει μια διοργάνωση η οποία κατά την άποψή μας έχει προβλήματα, παρεμβαίνουμε και τους λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει και ότι θα έχουν πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μια αρμοδιότητα που την έχουμε εκ του νόμου. Πώς να σας πω, με ακτιβισμό το κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι όταν αποφασίζει ένα κατάστημα να βάλει μέσα κόσμο που δεν μπορεί να ελέγξει, ή όταν ο κόσμος σηκώνεται και χορεύει και η κατάσταση ξεφύγει, η ζημιά γίνεται, η διάδοση υπάρχει. Μπορεί να μπει το πρόστιμο εκ των υστέρων των 5.000 ευρώ. Και προσέξτε τώρα και κάτι ακόμα. Πέρσι, που υπήρχε δυνατότητα να σφραγίσουμε από την πρώτη παράβαση ένα κατάστημα, εγώ από τις φωτογραφίες που είδα και από τα βίντεο που κυκλοφόρησε social media, πήγα και το σφράγισα. Λοιπόν, προσέφυγε την άλλη μέρα το κατάστημα στη δικαιοσύνη, ναι, κέρδισε την αίτηση αναστολής, την προσωρινή διαταγή, ναι, και το κατάστημα μετά από 2 μέρες, 3 ξανά άνοιξε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Είναι θετικό αυτό που γίνεται τώρα, να μπορούμε μέσα από φωτογραφίες και υλικό που κυκλοφορεί εκ των υστέρων να επιβάλλουμε την κύρωση, βεβαίως, γιατί είναι αποδεικτικό υλικό. Δεν μπορεί... Πέρσι, ξέρετε τι μου λέγανε, πώς μας κόβεις πρόστιμο και πώς μας φραγίζεις, τη στιγμή που δεν ήσασταν παρόντες εκεί με κλιμάκιο. Και τους έλεγα ότι μα υπάρχει αποδεικτικό υλικό. Δηλαδή πρέπει να είμαι την ώρα που τώρα γίνεται. Τώρα θα ανοίξει και άλλη συζήτηση, ξέρετε, για τα προσωπικά δεδομένα. Αν έχει δικαίωμα ο Δήμος, βεβαίως. Όταν δημοσιοποιεί κάποιος ένα βίντεο με δικαίωμα, δική του επιθυμία και βούληση και το αναρτά δημοσίως, ναι, αυτό είναι αυτομάτως αποδεικτικό υλικό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σας πω το εξής. Πρέπει να κάνουμε εμείς τους detective, πρέπει να ψάχνουμε υλικό πριν ή μετά. Ναι, αλλά δεν θέλετε πρέπει... εσείς. Η αστυνομία λέει ότι δεν φτάνουν, κύριε Καλιακμάνη. Λέτε ότι δεν είστε τόσοι ώστε να μπείτε σε αυτή την ιστορία. Εγώ θα πω τελικώς, ποιος θα κάνει τους ελέγχους. Εγώ ναι, κύριε Καλιακμάνη. Είπε όλα ο Δήμαρχος. Αυτά που είπε ο Δήμαρχος, τα προσυπογράφω. Υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά σε αυτούς τους ελέγχους,
λόγω του τόπου και του χρόνου που γίνονται. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον Έλληνα αστυνομικό που έχει να λάβει από την αρχή αυτή την ευθύνη. Σωστά. Να μπει μέσα σε ένα κατάστημα που γίνεται χαμός, που χορεύουνε, να προσπαθήσει να επιβάλλει πρόστιμα, να διώξει κόσμο αν είναι υπεράριθμοι, να βάλει πρόστιμα σε καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και αυτοί από την αρχή της πανδημίας. Και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα, αλλά υπάρχει το ζήτημα της πανδημίας. Άρα, ακόμα. Κύριε Καλιακμάνη, βλέπουμε... πώς θα γίνει, πιστεύετε τώρα αυτό, αν κληθείτε? Κοιτάξτε, και εσείς είδατε, δήμαρχε, αν κληθείτε, να κάνετε... Είδατε ότι ήρθε μια καινούρια οικία, ναι. η οποία θα ισχύσει από την Πέμπτη. Ναι. Για το θεωρώ ότι η κλιμάκια της αστυνομίας με την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, και θα κάνουν προληπτικούς ελέγχους, αλλά και μετά από καταγγελίες θα πάνε σε καταστήματα για να δουν τι γίνεται εκεί, αν όντως ευσταθούν οι καταγγελίες. Όμως έχουν ευθύνη και οι καταστηματάρχες, αλλά και η ατομική ευθύνη του καθενός. Η λύση είναι μία. Τι να λέμε τώρα? Η λύση είναι το εμβόλιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και πρέπει να καταλάβουμε. Καλά, μέχρι τότε, κύριε Καλιακμάνη, εδώ θα κληθείτε να κάνετε κάτι και εσείς. Και λέτε ότι δεν μπορεί να το ελέγξετε αυτό. Από την αρχή το κάνει. Δεν είναι ότι θα κληθεί τώρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή της πανδημίας είναι στην πρώτη γραμμή και οι αστυνομικοί δεν πήραν και επίδομα επιβράβευση όπως πήραν άλλοι. Οι ΑΔΕ και οι νοσηλευτές και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πιστεύω ότι από τις 15 και μετά, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή καταστήματα COVID-free, τα οποία θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εισέλθει κάποιος. Πρέπει να είναι εμβολιασμένος, να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού. Θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ότι έχει νοσήσει και η πρώτη νόση θα ήταν πριν, μάλλον η ταυτοποίηση. Βρέθηκε θετικός πριν 30 μέρες. Θα πρέπει να φαίνεται ότι βρέθηκε θετικός πριν 30 μέρες. Θα πρέπει να έχει PCR ή θα πρέπει να έχει rapid test. Λένε ότι θα μπορούν να κατεβάσουν καταστηματάρχες, να το δούμε όμως, ένα application στα κινητά, στα οποία θα ελέγχεται το barcode, αν είναι γνήσια τα πιστοποιητικά, αν ισχύουν τα πιστοποιητικά. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγάλη σημασία στα μέτρα και να είναι ξεκάθαρα αυτά τα μέτρα για τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν. Ας λειτουργήσουν μόνο τελικά παιδιά, με αυτά συγχωρείτε. Τα καταστήματα που θα μπορούν να μπουν άνθρωποι που θα είναι ασφαλείς. Συζητάμε 5 λεπτά. Συζητάμε 5-10 λεπτά πόσα είναι. Ναι. Και μέχρι στιγμής είμαστε και από τις δύο πλευρές, και ο κύριος Κομβίδης ο Δήμαρχος, τοπική αυτοδιοίκηση, και ο κύριος Καλιαχμάνης στην αστυνομία, μας περιγράφουν για το πώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που λέει η κυβέρνηση. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δυσκολίες. Ναι. Κύριε Καλιαχμάνη μου, αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παραλιακή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα εστιατόρια, θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Καβαθάς ότι τι θα κάνουν οι συνάδελφοί του. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς θα εφαρμόσουν αυτά που έχουν εξαγγελθεί.